Αποστολή Φωτός. Αγαπημένα μου αδέλφια, θέλω να σας πω λίγα λόγια. Θα σας δοθεί αυτόν τον καιρό δεύτερος κύκλος με αποκαλύψεις Θεού. Όλα φανερώνονται στο πνεύμα με την δική του καθοδήγηση, του Ιησού Χριστού. Εγώ έχω μπροστά μου έναν λευκό πίνακα. Όλα τα βλέπω με τα μάτια της ψυχής. Την κάθε ημέρα δεν γνωρίζω τίποτα απολύτως από ό,τι θα φανερωθεί σε εμένα. Αυτός ο κύκλος θα ολοκληρωθεί με άλλα 75 γράμματα, όπως ο πρώτος. Γνωρίζω, καθώς ο Κύριος μου το είπε, ότι θα ακολουθήσουν άλλοι δύο κύκλοι των 75 γραμμάτων ο κάθε ένας. Στο σύνολο, 300 γράμματα αποκαλύψεων. Κατά το Πανάγιο θέλημά του, ας προχωρήσουμε όλοι μαζί. Αμήν. Και τώρα θα μπούμε στον πρόλογο. 76. Αποστολή Φωτός, Αποκαλύψεις. Μικρέ μου φίλε Ιωάννη, αυτός ο νέος κύκλος που αρχίζουμε σήμερα θα έχει γραμμένα μυστικά από τότε που σαν γέροντας Ιωάννης άκουγε στη σπηλιά της Πάτμου. Στα είχα πει όλα τότε, όμως θα σου τα επαναλάβω ξανά σε αυτούς τους καιρούς που πρέπει να μαθευτούν. Οι παλιοί πάπηροι κρύφτηκαν, θαύτηκαν, εξαφανίστηκαν. Ακόμα καλά κρυμμένοι είναι με τα μυστικά μας απόκριφα. Ποιος γνωρίζει για να τους αναζητήσει, να τους ψάξει. Καλείσαι λοιπόν τώρα, στα τέλη των καιρών, να τα ξαναγράψεις όλα από την αρχή και να τα μοιράσεις όλα. Να τα κάνεις σωστά και να τα διαδώσεις όπως πρέπει. Να ξυπνήσουν πάμπολοι εργάτες του Φωτός και να ενωθούν με εκείνους που γνωρίζουν τους εργάτες μου του πρώτου κύματος και του δευτέρου. Διαδοχικά βγαίνουν από το κόμμα τώρα του τρίτου και του τετάρτου κύματος οι εργάτες του Φωτός μου, οι καλεσμένοι μου, μέχρι το τέλος του φετινού καλοκαιριού. Από αρχές Οκτώβρη, το πέμπτο και τελευταίο κύμα θα μπει και αυτό σε πλήρη ενεργοποίηση φωτός και ουράνιας εργασίας. Όλοι θα ξυπνήσουν μέσα στο 2019. Από αυτούς που καλούνται να ξυπνήσουν για να βοηθήσουν άμεσα. Δεν υπάρχει χρόνος. Όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους. Αυτός ο δρόμος μοιάζει με ποτάμι που η ροή του είναι μόνο ευθεία. Γυρίζουν τα νερά του ποταμού όπισθεν, μη γέννητο. Ακριβώς έτσι θα καλπάσει η ροή των γεγονότων που πρέπει να συμβούν. Και σας μιλάω για ακραία γεγονότα. Όμως υποχρεωτικά πρέπει να συμβούν. Αλλιώς πώς θα έρθει το τέλος αυτού του συστήματος. Πώς θα εκπληρωθούν οι γραφές. Θα τρίβετε τα μάτια σας και θα μείνετε με ανοιχτό το στόμα από το ξεκαθάρισμα που θα γίνει φέτος στη γη σε πολλούς τομείς. Όμοιο δεν έχει ξαναγίνει και ούτε θα χρειαστεί ποτέ να γίνει ξανά. Το κάθε τι θα πάει στη θέση του. Κομμάτια απορριών σας του ουράνιου παζλ θα κουμπώσουν και θα ενωθούν τέλεια στον καμβά τον Άγιο, ώστε να σχηματιστεί η άψογη εικόνα του Θεού. Η τέλεια πραγμάτωση στα τελικά και ουσιαστικά σχέδια του Πατρός μου. Δικά μου και του Αγίου Πνεύματος. Όλοι επάνω οι παραταγμένοι στρατιώτες μου, αρχάγγελοι, άγγελοι και άγιοι μου. Όλοι οι προφήτες ανά των αιώνων, όλοι μα όλοι, από 1η-1η του 2019 κατέβηκαν με σκοπό να φέρουν εις πέρα στο τελειωτικό σχέδιο της αιώνιας ζωής. Κάτω μαζί σας βρίσκονται από καιρό τώρα προς βοήθειά σας. Καλέστηκαν να παραβρεθούν στο έκτακτο συμβούλιο που αποφάσεις έπρεπε να πάρθουν. Εντολές άγιες και τελειωτικές αποστολές έλαβαν επάνω τους. Με περισσότερη δύναμη φωτός, ευλογιών και αγάπης είναι ήδη ξανά κάτω από την αρχή του χρόνου. Μάχη, σώμα με σώμα δίνουν όλοι για να κάμψουν και να εξαφανίσουν τις τελευταίες πείσμονες οντότητες που να σας βασανίσουν κι άλλο θέλουν. Ο Μιχαήλ μου με μεριάδες πύρινα σπαθιά κόβει τα νήματα της κακίας τους. Στην Άβυσσο τους στέλνει αλυσοδεμένους. Ακούστε με, παιδιά του Φωτός μου, θα γίνουν πολλές συλλήψεις σε ανθρώπους κλειδιά του πλανήτη Γη. Αν δεν συμμορφωθούν σε ρόλους αγάπης προς τους κατοίκους της Γης, θα πάνε να συναντήσουν τον δικό τους πατέρα. Τον πατέρα του Σκότους, που εξουσία είχε επάνω τους όλα αυτά τα χρόνια και από τις θέσεις που κατήχαν βασάνιζαν τους λαούς μου. Θα γίνουν πολλές ανατροπές παντού. Να είστε έτοιμοι, πανέτοιμοι σαν τους αστακούς. Γιατί φέτος θα χρειαστεί περισσότερη εργασία και μαρτυρία από εσάς για εμένα, τον Θεό σας, τον Ιησού Χριστό σας. Αγκάθι φαρμακερό είναι για αυτούς που με μισούν θανάσιμα το Άγιο όνομά μου. Θα σας εμπλουτίσω και θα σας δυναμώσω με περισσότερο φως, πίστη και δύναμη.
Σας το υπόσχομαι αυτό. Θα έχετε άμεσα όλοι αυτοί που πρέπει για τώρα επικοινωνία καρτερή και αποδοτική με τους ανώτερους εαυτούς σας, τις δίδυμες ψυχές σας και όλον τον Άγιο Ουράνιο κόσμο που βρίσκεται δίπλα σας. Όλα θα εκπληρώνονται πνεύμα με πνεύμα σαν υπαγόρευση όπως κάνω τώρα εγώ με τον φίλο μου τον Ιωάννη. Γενεά μου, μόνη δεν είσαι. Επίσης μην λυπάστε αν στις οικογένειές σας υπάρξουν θάνατοι. Θα είναι σωτήριοι για αυτούς γιατί οι ψυχές τους κάτω δεν θα τα κατάφερναν. Δεν θα άντεχαν τα δεινά. Όμως επάνω θα εργαστούν με άγιο ζήλο. Τίποτα λοιπόν δεν θα χαθεί. Θα τηρηθεί η υπόσχεσή μου όμως προς τους Αποστόλους μαθητές μου ότι αυτοί δεν θα βιώσουν άλλο γήινο θάνατο πάνω τους. Τους χρειάζομαι όλους, ακόμα και τον τελευταίο από εκείνους που κοντά μου είχα όταν κάτω με ακολουθούσαν παντού. Όλους αυτούς που σαν στήλη φωτός έφεγγαν προς όλους καθώς μιλούσαν και εργαζόντουσαν για τα θεϊκά σχέδια. Σας μιλώ για όλους αυτούς που δεν κοπίασα καθόλου για να τους κάνω να με πιστέψουν τότε. Στρατιώτες πρώτης γραμμής ήταν τότε, στρατιώτες πρώτης γραμμής είναι και τώρα, καθώς και για πάντα. Έβγε λοιπόν σε αυτούς, έβγε και σε εσάς όσους